Έχουμε μεγάλη ευθύνη να μείνει όρθιος αυτός ο τόπος και να σχεδιάσουμε από κοινού το αύριο που αξίζει, είπε το απόγευμα του Σαββάτου κατά την εκδήλωση συζήτηση στο Destino Lounge Cafe στην Κουρούτα, η βουλευτής και τομέαρχης τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, συνοδευόμενη από τον βουλευτή Ηλίας Διονύση Καλαματιανό, τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηλίας ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Σαϊτά, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της νεολαίας, η κυρία Νοτοπούλου, συνομίλησε κυρίως με νέους της περιοχής, λέγοντας ότι αυτό που διαπιστώνει είναι ότι παρά τα πλεονεκτήματα της Ηλίας, τα ποσοστά της ανεργίας είναι υψηλά, ασκώντας παράλληλα κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης. Εμένα λοιπόν μου ανέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από την ευθύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας την ευθύνη του τουρισμού. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας, για την αριστερά συνολικότερα και το χώρο της πρόοδου. Γιατί δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια ο τουρισμός ήταν στον αυτόματο πιλότο. Η Κατερίνα Νοτοπούλου πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει πρόταση προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της χώρας, λέγοντας ότι η Ελλάδα σε έναν μόλις χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε δίνη θέση σε κάθε επίπεδο, με το μάρμαρο να το πληρώνουν οι πολίτες. Η ανεργία, η ασφυξία που βιώνουν οι νέοι δυστυχώς και σε αυτή την τόσο όμορφη, πλούσια και γεμάτη πλεονεκτήματα περιοχή είναι ανυπολόγιστη. Οι συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού αλλά και της διαχείρισης και των λαθών της κυβέρνησης είναι τουλάχιστον τραγική και προβλέπεται να έρθουν πολύ δύσκολες μέρες για τον τόπο, ειδικά και για την περιοχή σας εδώ. Με τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα από το φυσικό κάλλος, στην αρχαία Ολυμπία, την ιστορία, τον πολιτισμό αλλά και τους νέους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι εδώ μαζί μας, νομίζω πως έχουμε μια μεγάλη ευθύνη σήμερα να μείνουμε όρθιοι και να σχεδιάσουμε από κοινού το αύριο που αξίζει αυτός ο τόπος και κυρίως αξίζουν οι νέοι. Για να μην συνεχίσει αυτή η κατάσταση και να την αναστρέψουμε, χρειάζεται εμπλοκή, συμμετοχή, δράση, που αν δεν το κάνουν οι νέοι άνθρωποι, οι μεγαλύτεροι δεν είναι τόσο ζεστοί και ικανοί στο να μπορέσουν να μπουν στη μάχη. Κάποιοι βέβαια είναι πολύ αγωνιστικοί όπως οι κύριοι εδώ, αλλά χρειαζόμαστε τη νέα γενιά, τους νέους ανθρώπους που θα πάρουν τις τύχες στα χέρια τους ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Πιο σημαντικό για μας είναι η εμπλοκή των νέων ανθρώπων στα κοινά, στην πολιτική. Ξέρετε, η πολιτική είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για να πάρουμε αποφάσεις για τη ζωή μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συμμετέχουμε για να μην αποφασίζουν άλλοι για μας και να παίρνουν αποφάσεις οδυνηρές.